εκφράζω τη χαρά μου που βρίσκεται σήμερα και μας κάνει την τιμή να είναι εδώ ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας, ο κύριος Τσουβάλας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής εκ μέρους του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας που και μέσω των καναλιών θα τον συγχαρούμε για την σαρωτική επανεκλογή του στην Ομοσπονδία μας. Ο λόγος είναι κάτι, ο λόγος ο οποίος κάνουμε αυτήν την εκδήλωση σήμερα είναι η ανακύκλωση, η οποία την έχει ανάγκη η κοινωνία μας, την έχει ανάγκη η γη μας. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνει την ανταποδοτική ανακύκλωση, να μαζεύουμε μπουκαλάκια του νερού που πίνουμε και αυτά να πηγαίνουν στο Ταμείο Αρρωγής των Ορφανών της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τη θέση μου, όχι ως πρόεδρος αλλά ως διαχειριστής εδώ στη Διεύθυνση, είδα ότι μία συνάδελφος, η Χαράη Δημογέροντα, αν εμείς μαζεύουμε 100 σακούλια το μήνα, το 50 με 60% είναι από την ίδια με πρωτοβουλία δική της. Και θεώρησα σωστό να τιμήσουμε και τη συνάδελφο για αυτό που κάνει, αλλά μέσω του προσώπου της να αφυπνίσουμε όλους τους συναδέλφους να κάνουν αυτό και για το καλό της, του κλίματος, αλλά και για το καλό της αστυνομίας και του ταμείου μας, του Ταμείου Αρρωγής που είναι για τα ορφανά και τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Επίσης, μέσω αυτής της εκδήλωσης θέλω να κάνω έκκληση προς τον κύριο Γενικό Γραμματέα και τους ανωτέρους μου να προχωρήσει ανακύκλωση και σε άλλα προϊόντα, χαρτί και άλλα πράγματα που έχει η ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε και τα ταμεία μας να ενισχυθούν αλλά και να κάνουμε καλό στο περιβάλλον. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να έχετε πάντα την ίδια δύναμη και τη διάθεση να προσφέρετε στην κοινωνία. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Έλληνα και της Ελληνίδας αστυνομικού. Η προσφορά, η υπηρέτηση και η προσφορά στην κοινωνία, στους πολίτες, στους συνανθρώπους μας. Να είστε πάντα άξια και πολλά συγχαρητήρια. Σήμερα είναι μια συμβολική, σημειολογική θα έλεγα, στιγμή για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορίνθου. Η παρουσία μου εδώ είναι για μένα μεγάλη τιμή και χαρά. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Πολιτείας για την πρόσκλησή του να παραστώ σε αυτή την πολύ λιτή δωρική αλλά μεγάλη σημασία εκδήλωση. Είναι πολύ ευχάριστο και ελπιδοφόρο στην ελληνική αστυνομία να υπηρετούν άνθρωποι με έντονη ενσυναίσθηση και περιβαλλοντική ευαισθησία. Να διαθέτουν προσωπικό χρόνο, κόπο, να θυσιάζουν από την προσωπική τους οικογενειακή τους ζωή στιγμές για ιδέες και αξίες όπως η ανακύκλωση και η περιβαλλοντολογική προστασία με σκοπό να παρέξουμε στις τωρινές γενιές αλλά και στις επόμενες έναν καλύτερο κόσμο. Έχει μεγάλη σημασία για την αστυνομία και πραγματικά η ανταποδοτική ανακύκλωση, η ανακύκλωση με ανταπόδοση είναι ένας θεσμός που το ξεκινήσαμε το 2018, πάει αρκετά καλά, πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα θα μπορούσα να πω. Πέραν της περιβαλλοντολογικής ωφέλειας που εξοικονομείται μέσω με την αποφόρτιση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα, τα σκουπίδια μας στην καθημερινή και εξοικονομώντας πρώτες ύλες αλλά και ενέργεια, το κυριότερο για μας πιστεύω είναι ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μιας κουλτούρας περιβαλλοντολογικής συνείδησης, η οποία είναι καθοριστική για τον κοινωνικό πολιτισμό κάθε σύγχρονης πολιτείας, κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Πέρα από όλα αυτά, έχει και έναν έντονο ανθρωπιστικό κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί η αξία, θα μου επιτρέψετε να πω, των σκουπιδιών μας, γίνονται χρήματα που βοηθάμε τα ορφανά παιδιά των αστυνομικών. Πιστεύω ότι αυτό περικλεί όλο το νόημα της προσπάθειάς μας. Είμαστε χαρούμενοι για την Χαρούλα τη Δημογέροντα και εύχομαι στο πρόσωπό της να βρεθούν μιμητές πάρα πολλοί αστυνομικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δημογέροντα. Εγώ ευχαριστώ που δόθηκε αυτή η ευκαιρία να προσφέρουμε κι εμείς κάτι. Μετά από τη σκέψη του κυρίου Γενικού, του κυρίου Γενικού Γραμματέα, και να προσφέρουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στη σκέψη του. Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Εγώ να ευχαριστήσω κατά πρώτον τον Πρόεδρο της Ένωσης που αναδεικνύει αυτό το ζήτημα γιατί μας αφορά όλους. Κατά δεύτερον, η συνάδελφό μου η Χαρούλα είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Είτε αστυνομικοί είμαστε, είτε απλοί πολίτες. Και να ευχαριστήσω και τον πρώην αρχηγό, επισημενό Γενικό Γραμματέα, γιατί ξεκίνησε επί αρχηγίας του η δυναμική αυτή ενέργεια μέσα στην αστυνομία. Και φυσικά πρέπει να το κάνουν και να ευχηθώ σε όλους τους πολίτες ότι πρέπει να το κάνουμε όλη την ανακύκλωση. Για ποιο λόγο, πολλές φορές στις κουβέντες μας δείχνουμε παραδείγματα χωρών οι οποίες έχουν προηγμένες αυτό το ζήτημα, αλλά και είναι και καθαρές. Ας κάνουμε και εμείς τη χώρα μας καθαρή και ας αυτά που κάνουμε με την ανακύκλωση ας δίνουμε σε ασθενέστερες ομάδες, είτε ανάπηρα παιδάκια είτε οτιδήποτε οικονομικά, το νόβολό μας μέσα από την ανακύκλωση. Παράδειγμα προς μίμηση και καλό να ξυπνήσουν οι αφημίσεις και των υπόλοιπων πολιτών προς αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε της ΠΟΑΣΥ, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Ένωσης, κύριε Διευθυντά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παραστώ στην εκδήλωση που διοργανώνεται, ωστόσο ανηλυμένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ. Ως εκπρόσωπός μου θα παραστεί ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Πούπουλας. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ την ανθιπαστυνόμο Δημογέροντα Χαρούλα του αστυνομικού τμήματος Βέλου Βόχας για την πολύτιμη, ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά της. Την προθυμία και την επινοητικότητά της που σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική της ευαισθητοποίηση κατόρθωσε να διευρύνει στο τοπικό επίπεδο την κουλτούρα της ανακύκλωσης και μάλιστα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης προς όφελος του σώματος. Η ενίσχυση του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης προβάλλει την εξωστρέφεια του σώματος προς την τοπική κοινωνία του Βραχατίου, αλλά και γενικότερα προς το σύνολο του κοινωνικού συνόλου και ενισχύει με αυτόν τον τρόπο το λογαριασμό παροχής ορφανών τέκνων του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων για την ενίσχυση των ορφανών τέκνων του προσωπικού μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η συμβολή όλων είναι απαραίτητη, γεγονός που είναι εμφανές από τη συνολική αυξητική συμμετοχικότητα του συνόλου του προσωπικού μας σε όλη την επικράτεια. Συγχαρητήρια για τις πολυδιάστατες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεται προς όφελος του αστυνομικού προσωπικού του νομού Κορινθίας, με σκοπό την κοινωνική συνολικά αναγνώριση του έργου του. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και ευδοκίμηση των προσωπικών και επαγγελματικών σας στόχων. Με εκτίμηση, αρχηγός Μιχαήλ Καραμαλάκης Αντιστράτη. Να ευχαριστήσω εγώ από την πλευρά μου τη συνάδελφο για την προσφορά της. Είναι μια προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, προς την κοινωνία. Άλλωστε, στο DNA της αστυνομίας είναι μια διαρκής προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Να σας συγχαρώ για την προσφορά σας και να σας ευχαριστήσω όλους για την εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως οικοδεσπότης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα την παρουσία του, τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, τον κύριο Γενικό Αστυνομικό Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου. Για άλλη μια φορά, μια συνάδελφος, ένας αστυνομικός της Κορινθίας, με κάνει να νιώθω υπερήφανος που είναι υποδιαταγές μου. Δείχνουμε άλλη μια φορά ότι εμείς στην Κορινθία, οι αστυνομικοί, είμαστε πάντα στο πλευρό του πολίτη, όχι μόνο για θέματα αστυνομικής φύσης, αλλά γενικότερα. Και πάλι συγχαρητήρια στη Χαρούλα, τη Δημογέροντα, μια άξια συνάδελφος, μια υπέροχη μητέρα, σύζυγος, τη γνωρίζω από πολλά χρόνια, από τα νεανικά της χρόνια στην αστυνομία, θα πρωτοήρθε, και άλλη μια φορά με κάνει υπερήφανο. Να είσαι καλά, Χαρούλα. Ευχαριστώ.